εδώ σε ένα υπέροχο παραθαλάσσιο τοπίο, όπως αρμόζει βεβαίως ο Άγιος Δομήνικος. Έχω κοντά μου την εξαιρετική σεφ Κριστίνα. I'm speaking in Greek, as you understand. Η οποία έχει επιλέξει μια πολύ ωραία παραδοσιακή συνταγή. Como se llama la receta, Κριστίνα? Ceviche tropical. Ceviche tropical. Τροπική βεβαίως συνταγή. Οκ, Κριστίνα, podemos comenzar. Claro. Sí, claro. Η Κριστίνα λοιπόν θα βάλει, βλέπω εδώ, fish. Νερό. Yes. Please. Todo. Sí. Βάζουμε λοιπόν ψάρι, το οποίο είναι λίγο βραστό και είπε ότι είναι, το έχουν αφήσει στο... το έχουν αφήσει στο λεμόνι για πάρα πολλές ώρες. Ψιλομό είναι βασικά, αλλά είναι πολύ γευστικό, μου εξήγησε. Καμαρό. Καμαρόν. Θα βάλουμε λοιπόν τις γαρίδες. Καμαρόν, sí, por favor. Σόνο εκεί, πάρα για τάρτη. Γράσια. Τομάτε. Τομάτο, sí. We have tomato in Greece. Μεταξύ μας είναι πιο κόκκινες οι δικές μας ντομάτες, νομίζω, ε. Σε τομάτο μου η Bonita εκεί, Ρεπούμπλικα Ντομινικάνα. Sí, sí. Οκ. Λο τέγκο εκεί. Σεμπόλια. Σεμπόλια, sí. Σεμπόλια, ξέρετε τι είναι το σεμπόλια. Είναι το υπέροχο. We call it κρεμμύδι. Difícil, παρά τι. Κρεμμύδι. Κρεμμύδι, sí. Not difícil. Muy brava, η Κριστίνα. Todo. Todo. Λοιπόν, όλοι λοιπόν βάζουμε το κρεμμύδι. Yes. Τα πίνια. Ah, my favorite. Can I taste one? Or you need everything? Λοιπόν, puedo probar uno. Βάζουμε το αγαπημένο μου φρούτο που είναι πάινα, που είναι ο ανανάς. Πίνα, εν εσπανιόλ. Πίνια. Πίνια, sí, sí. Λοιπόν, ανανάς, εκπληκτική συνταγή σας λέω. Μου είναι bonita. Σιλάντρο. Sí, sí. Και βάζουμε και λίγο δυόσμο. Τόδο. Τόδο. Α, βάζουμε πολύ δυόσμο τελικά. Μου είναι bien. You stir now or you have to put? Πρέπει σε λιμό. Sí, sí. Και βέβαια τούτο. Λιμό. Να κάνει και κάτι μόνη της, τα έκανα όλα εγώ. Σπήρα τη δουλειά, κατάλαβες. Un poquito de sal. Κοιτάξτε τώρα, εγώ έφερα εδώ. I'll bring to you this very good salt from Greece. And και αυτή θα το δοκιμάσει. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα πολύ ωραίο αλάτι που μας έρχεται από την Ελλάδα μας, από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Δράμα συγκεκριμένα. Και το βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta, sí. Σωστά. Εδώ λοιπόν, questo, esto. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό το εκπληκτικό. Της άρεσε, το δοκίμασε, συμφώνησε μαζί μου. Στην αρχή μου λέει, δεν βάζω ξένα προϊόντα, βάζω μόνο εδώ τα τοπικά. Αλλά εγώ της είπα, δοκίμασε το και άμα δεν σου αρέσει, μην το βάλεις. Το δοκίμασε, είναι λοιπόν μία μίξη πιπεριών. Εδώ από μία πολύ γνωστή εταιρεία στην Ελλάδα. Και ένα put it, sí. Που έχει και 35 χρόνια εμπειρία. We need more, because we are in Dominican Republic. Το θα τρώνε καυτερά εδώ. Πικάντε, sí. Το queremos picante, sí. Está bien. Sí, sí, está bien. Εσείς βάλτε λιγότερο αν δεν μπορείτε το πολύ πικάντικο. Και βεβαίως, of course, I will have Greek olive oil. Εμείς παράγουμε το πιο ωραίο λάδι στην Ελλάδα. Και δεν γινόταν να έρθω εδώ και να μην έχω το δικό μας παραδοσιακό ελαιόλαδο. Muy bien. I thought here in Dominican Republic you don't use olive oil. You use only the other kind of oils, not olive oil. I didn't know that you use olive oil. You use. Yes. And from which country you import olive oil? Spain. Now you have people from Greece also. Of course. You have very nice. Λοιπόν, το εξαιρετικό μας ελαιόλαδο and you have to use it now. Do it. Εδώ ανακατεύει η Κριστίνα το σεβίτσε τροπικάλ. Τροπικάλ. Τροπικά. Τροπική μας συνταγή. Σι. Σι, σι, σι. Okay.
Και θα βάλει δύο πολύ ωραία υλικά. Το ένα είναι γνώριμό μας, είναι ένα είδος κόκκινου λάχανου που έχουν εδώ. Ρεμολάτσα. Συσί, ρεμολάτσα, ρεμολάτσα. Τι ρεμολάτσα, δεν θα βάλω. Τι λέτε τώρα, δείτε τι ωραίο χρώμα έχει. Πάρα πολύ ωραίο. Και this is... αβοκάντο. Yeah. Αυτό είναι το αβοκάντο. Το πολύ ωραίο αβοκάντο που κάνουμε και στην Κρήτη τελευταία. Μου θα και πολύ χάρηκα γι' αυτό. Εξελέντε, Χριστίνα. Εξελέντε. Εξελέντε. Και δεν τελειώσαμε. Έχουμε και πλάτανο. Μπανάνα, πλάτανο, πλάτανο, φρύτο. Είναι λοιπόν ένα είδος μπανάνας που έχουν εδώ, το οποίο το τηγανίζουν. Και υπάρχουν και chips. Θα τρώνε και σε chip. Εδώ τα βάλαμε για τεκόρ, εμείς το κάνουμε εξαιρετικό. Το έχει κάνει εδώ η Χριστίνα. Μου η μπράβα. Και por último, limón. Sí, sí. Lime, sí. Και βάζει λοιπόν και lime, γιατί έχουν lime πιο πολύ από τη λεμόνι. Εγώ τη λέω να βάλω λεμόνι, μου λένε ναι, μπορεί να βάλει και λεμόνι. Τα λέω λίγο για off τη κάμερα. Λοιπόν, από εδώ, από την εκπληκτική παραλία Πλάγια Μπλάνκα, σε Βίτσα Τροπικάλ, από τη Χριστίνα. Που εδώ προβάρ. Κλάρο και εσύ. Αφού λοιπόν μου δίνει το OK να προβάρω, που εδώ. Το πρόβα αόρα. Ετεδίκο σε Σιεμπιένο Νό. Τσίεσβιο. Οκ, πρόβα μου ποκίτο. Μου η Μπονίτα, un po' picante, sí, sí. Perfecto. Λοιπόν, μια δροσερή συνταγή εδώ από την Πλάγια Μπλάνκα και τη Χριστίνα μόλις τελείωσε. Αλλά συνεχίζεται η εξόρμησή μας στον εξωτικό Άγιο Δομήνικο και την Πούντα Κάνα. Perfecto. Felicitación. Congratulations. Un momentino. Ah, sí, gracias. Sí, sí.